24 ώρες μετά την έκρηξη που κατέστρεψε ένα κτίριο στο Παρίσι, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες αφού ένας άντρας αγνοείται. Τουλάχιστον 30 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα 4 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία ερευνά τα αίτια της έκρηξης. Θεωρείται πιθανή μία διαρροή αερίου, όμως αυτή τη στιγμή κανένα ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Τα παράθυρα έσπασαν σε πολλά κοντινά σπίτια και επιχειρήσεις. Το Παρίσι έχει βιώσει αρκετές παρόμοιες τραγωδίες τα τελευταία χρόνια. Τον Ιανουάριο του 2019 μία έκρηξη αερίου σκότωσε 4 και τραυμάτισε δεκάδες ανθρώπους.